Κυρίες και κύριοι, πάμε ξανά στο υγειονομικό σκέλος της κρίσης. Πάμε να συνδεθούμε απευθείας με τον καθηγητή κλινικής φαρμακολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντή του Εργαστηρίου Κλινικής Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου, τον κύριο Δημήτρη Κούβελα. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ που είστε μαζί μας και για τον χρόνο που μας διαθέτετε. Κύριε καθηγητά, καταρχάς θέλω να σας ρωτήσω, αρχίζει σιγά σιγά να υπάρχει η αίσθηση, τουλάχιστον με βάση τα όσα μας λέτε εσείς οι ειδικοί, ότι ενώ μέχρι πριν 1-2 μήνες ξέραμε ότι χρειάζεται πάνω από ένας χρόνος για να δούμε, να μιλάμε για ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο, φαίνεται ότι επιταχύνονται οι εξελίξεις. Αυτό κατά τη γνώμη σας και την εκτίμησή σας ισχύει? Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να ισχύει με βάση τα φυσιολογικά. Εκτός κι αν, ξέρω εγώ, είχα κάτι κρυμμένο και το εμφανίζω ευνηδίως, θα πρέπει να καταλάβετε, όχι εσείς δηλαδή, όλος ο κόσμος, ότι για να πετύχουμε την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου χρειάζεται πάνω από 300 μέρες ο μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για να πάρει απόφαση. Ακόμα και αν είναι κάτι εξαιρετικά επίγον, που υπάρχει μια ιδιαίτερη διαδικασία που λέγεται επιταχυνόμενη, accelerated, ο χρόνος είναι μισός. Δηλαδή, η πρώτη, με το που κατατίθεται ο φάκελος, που σημαίνει έχουν ολοκληρωθεί και οι κλινικές μελέτες, ο αίμα χρειάζεται 180 μέρες για να διαβάσουν οι ειδικοί τα δεδομένα και να κάνουν ερωτήσεις διευκρινιστικές στην εταιρεία. Αφού η εταιρεία πάρει τις ερωτήσεις, μετά ακολουθεί ο δεύτερος κύκλος που είναι άλλες 120 μέρες και μετά μπαίνουν στις διαδικασίες. Άρα, μιλάμε για 300 μέρες με το καλημέρα. Στην επιταχυμένη διαδικασία, αυτός ο χρόνος που μπορεί να πάει στο μισό. Άρα, λοιπόν, μιλάμε για 150 μέρες. Λιγότερο από 150 δεν μπορεί η διαδικασία να γίνει. Δηλαδή, δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών. Ναι. Εάν τώρα σκεφτείτε ότι για να γίνει μια κλινική μελέτη με εμβόλιο, χρειάζεται να έχουμε χωρίσει δύο πληθυσμούς. Ο ένας θα πάρει το εμβόλιο και ο άλλος ένα ψεύτικο εμβόλιο. Μια ένεση που έχει μέσα νερό. Και τις δύο ομάδες πρέπει να τις εκθέσουμε στον ίδιο κίνδυνο, δηλαδή στο μικρόβιο, και στο χρόνο να παρατηρούμε ποιοι αρρωσταίνουν, πόσο τακτικά, πόσο βαριά, και να δούμε κατά πόσον το εμβόλιο πραγματικά προστατεύει. Τι ανεπιθύμητες έχει το εμβόλιο σε σχέση με την άλλη ομάδα, αν έχει, και όλα αυτά να καταγραφούν. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, και η έρευνα της ανάπτυξης είναι αρκετά χρονοβόρα, δεν είναι εύκολο. Αν βάλουμε τώρα και το διαδικαστικό, προκειμένου να κρίνουν οι φορείς αυτά που εμφανίζονται τέλος πάντων από την εταιρεία ως μελέτες, μιλάμε για μεγάλα χρονικά διαστήματα τα οποία δεν είναι εύκολο να τα καλύψει κάποιος. Εκτός κι αν όλα γίνουν με μια διαδικασία εξαιρετικά fast track, η οποία κατά τη γνώμη, όχι μόνο τη δική μου, έτσι γίνανε οι νόμοι και οι διατάξεις για την έγκριση των φαρμάκων, είναι επισφαλής. Δεν υπάρχει ο χρόνος να αποδειχθεί η ασφάλεια του προϊόντος. Άρα από εκεί θα μπορούσαν να προκύψουν κίνδυνοι όπως ανεπιθύμητες παρενέργειες, για παράδειγμα, ή αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε για τον ιό της γρήπης, δεν ξέρω αν ισχύει για τον κορονοϊό, μειωμένη καλυπτικότητα του εμβολίου. Θα υπάρχει τέτοιο πράγμα, τέτοια έννοια, όταν με τον καλό θα μιλάμε για εμβόλιο? Ναι, μπορεί να είναι οτιδήποτε από αυτά. Μπορεί να μας κάνει μια ανεπιθύμητη που δεν την έχουμε προβλέψει σε μεγαλύτερο ποσοστό. Και επίσης, ξέρετε, τα εμβόλια, επειδή επηρεάζουν το ανοσιακό μας σύστημα δυνητικά, μπορεί να μην φανεί μια ανεπιθύμητη αύριο, αλλά να φανεί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Επομένως, πρέπει να είμαστε πολύ σίγουροι για αυτό που έχουμε δει ως μελέτη. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτοί οι χρόνοι να φυλάγονται, γιατί αυτό είναι η ασφάλεια του τελικού όλου του πληθυσμού. Ναι. Κατά συνέπεια, από ό,τι καταλαβαίνω, η δική σας η πρόβλεψη είναι ότι ένα ασφαλές εμβόλιο, για να το πούμε έτσι, θέλει το χρόνο του, ναι. Του χρόνου τέτοιες μέρες, ας πούμε. Και σύντομα το εμφανίζεται. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορεί με καμία συνθήκη να είναι νωρίτερα από ένα 18 μήνο, για να καταλάβετε. 18 μήνο όμως, αυτό το 18 μήνο, τώρα θα μου πείτε, έχουμε ανοίξει το ημερολόγιο και μετράμε, αλλά επειδή μιλάμε για μια παγκόσμια οικονομία σε καραντίνα, το καταλαβαίνετε ασφαλώς. Μιλάμε για 18 μήνο αν το έχουμε. Αν δεν το έχουμε, μπορεί να μην το έχουμε. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Κούβελα. Έχει αρχίσει να μετράει το 18 μήνο, ή όχι? Κοιτάξτε, όχι, δεν έχει αρχίσει να μετράει το 18 μήνο. Δεν ξέρω σε τι φάση είναι οι διάφορες έρευνες, γιατί αυτά, όπως προφανώς αντιλαμβάνεστε, επειδή μιλάμε για τεράστια ποσά, υπάρχουν τα βιομηχανικά μυστικά. Δεν τα αποκαλύπτουν, δεν έχει τη βιομηχανία να σου πει τι ακριβώς κάνει. Ποτέ δεν γίνεται έτσι.
Ναι. Τι αλλάζει και ως προς την διαδικασία παραγωγής ενδεχομένως από το γεγονός ότι έχει πέσει, να το πούμε έτσι, όλος ο κόσμος πάνω σε αυτή την ιστορία, όλες οι χώρες. Βλέπουμε και τη δική μας χώρα και άλλες χώρες να διαμηνύουν στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι τέλος πάντων δεν γίνεται να είναι πατέντα μιας εταιρείας το εμβόλιο, ότι θα πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους ανεξαιρέτως. Αυτό πόσο μπορεί να επηρεάσει, ότι έχουν πέσει όλα τα κράτη πάνω να το βρούνε? Κοιτάξτε, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση και δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να, πώς μπορεί να το επηρεάσει. Το μεγάλο πρόβλημα, όπως προφανώς θίξατε, είναι ότι δεν γίνεται να υπάρχει μονοπωλιακή μεταχείριση. Ναι. Αλλά προσέξτε να δείτε, γιατί τα πράγματα, ο κόσμος πολλές φορές τα βάζει στο μυαλό με ένα μαγικό ραβδί. Η εταιρεία που έχει παρασκευάσει το φάρμακο που εμφανίζεται ως αποτελεσματικό και ασφαλές, το Ρεμδεσιβίρι, λέτε. Ναι. Ναι. Δήλωσε ότι είναι ικανή να παρασκευάσει άμεσα 200.000 δόσεις. Που σημαίνει ότι 200.000 άνθρωποι, όχι 200.000, πολύ λιγότεροι μπορούν να πάρουν το φάρμακο, αν κάποιος δεν φτάνει μόνο μία δόση, χρειάζεται κάποιες, καμιά δεκαριά. Άρα λοιπόν μιλάμε για ελάχιστους ανθρώπους που μπορούν να το πάρουν. Αυτό λοιπόν εμένα μου θυμίζει τη διαδικασία της δημοπρασίας. Περάστε, ανοίξαμε, το έχουμε, όποιος δώσει τα περισσότερα θα το πάρει. Άρα λοιπόν εξ ορισμού δεν ισχύει αυτό για το οποίο συζητάμε. Δεν είναι εύκολο να γίνει, γιατί ουσιαστικά ανατρέπεται η βάση του καπιταλιστικού συστήματος που έχει να κάνει με το κέρδος. Δηλαδή όλοι αυτοί το κάνουν για το κέρδος. Δεν είναι μοναστήρια να το κάνουν σαν τη μοναστηριακή μπύρα, να τη δίνουν κοψοχρονιά. Σύμφωνοι. Απλώς επειδή εδώ μιλάμε για μια παγκόσμια οικονομία η οποία βρέθηκε σε καραντίνα, υποθέτω ότι πολλοί κρατικοί οργανισμοί, και μιλάω και για μεγάλα κράτη, θα έχουν, να το πω κομψά, περισσότερα κίνητρα για να γίνει λαϊκά προσβάσιμο ένα εμβόλιο σε σχέση με το αν μιλούσαμε για ένα άλλο φάρμακο. Μάλλον δεν έχετε και πολύ δίκιο, διότι κοιτάξτε να σας το πω και εγώ κομψά. Εάν το κράτος Α, ναι, στο οποίο κατοικοεδρεύει η Α βιομηχανία, το πουλήσει, το κέρδος που θα έχει ο πληθυσμός ουσιαστικά ανατρέπει την κρίση για αυτό το κράτος. Δηλαδή χαζί είναι να μην το πουλήσουν. Γιατί να μην το κάνουν αυτό. Ναι. Φανταστείτε στην Ελλάδα, που είμαστε μια χώρα χτυπημένη από το Θεό που λέει ο λόγος. Εάν ξαφνικά βγάζαμε ένα φάρμακο το οποίο μπορούσε να μας εξοπλίσει όλο το χρέος μέσα σε 2 μήνες, θα το χαρίζαμε. Μας χάρισε κανένα κάτι, θα το χαρίσουμε κι εμείς. Αποκλείεται να συμβεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή το θεωρώ πολύ έτσι ουτοπικό. Δεν είναι δυνατόν να γίνει. Κύριε καθηγητά, μας είπατε ότι για εμβόλιο 18μηνο και βλέπουμε, καθώς φαίνεται ότι δεν έχει καν αρχίσει να τρέχει αυτό το 18μηνο. Για φάρμακο μπορεί να είναι οι εξελίξεις ταχύτερες? Το φάρμακο είναι λίγο πιο εύκολο. Η λέξη μου είναι ανόητη, δεν ισχύει. Τι θα πει πιο εύκολο? Απλώς είναι λίγο πιο βολεύει στους χρόνους, αν θέλετε, γιατί εάν μιλάμε για καινούργια ανακάλυψη, δηλαδή σήμερα εγώ έχω σχεδιάσει ένα χημικό τύπο στο εργαστήριο, μπαίνω μέσα εμπνευσμένος και μέσα σε 5 λεπτά έχω το καταπληκτικό super duper φάρμακο. Ναι. Πρώτον, το φάρμακο μπορώ ήδη να το δοκιμάσω, γιατί ήδη έχω ασθενείς, δεν θα πάω στο νοσοκομείο, θα βρω, ξέρω εγώ, τους 50 που νοσηλεύονται, θα δώσω το φάρμακο και θα δω την εξέλιξή τους. Τους μισούς θα δώσω, άλλους δεν θα δώσω, θα δω ποιοι γίνονται καλύτερα καλά. Επομένως, μπορώ να κάνω εύκολα μία κλινική μελέτη, γιατί υπάρχει το υλικό, και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που το έχω το φάρμακο, μπαίνω σε αυτές τις διαδικασίες τις επιταχυμένες και μέσα σε λιγότερο ίσως από χρόνο, αλλά όχι πολύ λιγότερο, δεν το περιμένουμε σε ένα μήνα, αυτό είναι ανοησία, μπορεί να το έχω. Αν μιλάμε για ένα παλιό φάρμακο, ας πούμε το αντιβιωτικό πενικυλίνη, ξαφνικά κάποιος ανακαλύπτει ότι θεραπεύει και τη λίμωξη από τον κορονοϊό. Ναι. Και υπάρχει, έχουν τελειώσει, υπάρχουν δηλαδή κλινικές του μελέτες, είναι ασφαλές, ξέρουμε τις δόσεις, οπότε απλώς κάνει το λεγόμενο repositioning. Βάζουν μια επιπλέον ένδειξη στο υπάρχον φάρμακο. Ναι. Αυτό επειδή είναι μόνο γραφειοκρατικό και εύκολο, μέσα σε ένα δίμηνο τρίμηνο μπορούμε να το έχουμε. Και εκεί όμως σκεφτείτε ότι θα πρέπει να παραχθούν τόσες δόσεις που να καλύψουν το σύνολο των ανθρώπων που θα προσβληθούν από κορονοϊό. Άρα θέλω μερικά εκατομμύρια. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε,
δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα, γιατί και με δυσκολίες μετακίνησης πώς θα μετακινηθούν οι πρώτες ύλες. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι όλο το σύστημα χωλαίνει στην κατάσταση που βρισκόμαστε. Άρα, δεν κύριε είμαστε... καθηγητά, με την, από την ως τώρα κουβέντα μας, διορθώστε με κάνω λάθος. Εγώ καταλαβαίνω ότι θα πρέπει να δούμε και το 2021 πώς θα ζήσει με λίγο τουρισμό η ελληνική οικονομία. Να δουν οι άνθρωποι στην Δυτική Μακεδονία και του χρόνου πού θα βρουν με τα κλειστά σύνορα εργάτες να μαζέψουν τα προϊόντα τους. Να δούμε και από Σεπτέμβριο πώς θα ξαναλειτουργήσουν τα σχολεία. Να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό, με άλλα λόγια. Ξέρετε, αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο να το σκέφτεται κανείς, γιατί είναι ζωφερό, στην κυριολεξία ζωφερό. Ναι, ναι. Αυτό όμως που πρακτικά θα πρέπει να μάθουμε να σκεφτόμαστε με έναν διαφορετικό, ίσως λίγο τρόπο, είναι ότι η κοινωνία πάσχει από τέτοιες, πώς να τις χαρακτηρίσω, καταστροφές, γιατί περί καταστροφής πρόκειται όταν έχω μια επιδημία, εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια, και μέχρι τον 21 δεν είχαμε ούτε φάρμακο ούτε εμβόλια. Πώς τα αντιμετωπίζαμε, πώς επιβίωνε η κοινωνία? Κοιτάξτε, υπάρχει ένας σκληρός κανόνας. Κάποιοι είναι καταδικασμένοι. Τελεία. Δεν μπορώ να τους γλιτώσω. Αυτό λοιπόν που κάνω, αν θέλω να έχω μια σοβαρή αντίληψη του φαινομένου, είναι καταγράφω τα περιστατικά. Εκεί λοιπόν ξέρω ποιος πέθανε από κορονοϊό, αλλά θα με βοηθούσε πάρα πολύ να ήξερα την ακριβή αιτία. Αν δηλαδή φταίει η καρδιά ή ο εγκέφαλος. Γι' αυτό τον λόγο κανονικά σε ένα άγνωστο αίτιο κάνουμε νεκροτομές θεραπευτικές, γιατί ακόμα και ο νεκρός μπορεί να βοηθήσει τους συνανθρώπους του. Είναι αυτό που σας λέω πραγματικά πολύ σημαντικό. Φαίνεται σκληρό, δεν ξέρω πώς το ακούει ο κόσμος, αλλά είναι ο μοναδικός τρόπος να μάθουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, αυτή η έρευνα είναι το πρώτο βασικό στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι πρέπει να περιορίσω την βλάβη. Στο συγκεκριμένο ιό, η βλάβη δεν είναι τίποτα συγκλονιστικό. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, η θνητότητα είναι 0,1-0,3, δηλαδή από αυτούς που θα κολλήσουν δεν θα πεθάνει ούτε 1%, ούτε 0,5%, άρα θα πεθάνουν αρκετά λίγοι. Και το επόμενο πλεονέκτημα που έχει η ανθρωπότητα απέναντι στον ιό είναι ότι αυτός ο ιός γενικώς δεν σκοτώνει μικρές ηλικίες. Που σημαίνει ότι δεν απειλεί το μέλλον μας. Αυτοί που θα πεθάνουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, είμαστε οι πιο ηλικιωμένοι, που είμαστε λίγο χοντρούλιδες, γιατί τα προηγούμενα χρόνια το παρακάναμε στο φάι και στο ποτό, που έχουμε ξέρω κάποιες συνοδεσπαθήσεις κτλ. Και πάλι δεν θα είμαστε και πάρα πολλοί. Πολλοί από εμάς θα γλιτώσουν. Έτσι λοιπόν, αλλά είναι αναγκαστικό, δηλαδή δεν γίνεται να μην έχω θύματα. Θα ήταν ευχής έργο, αλλά δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, κάποιους θα τους έχω. Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι ότι για να περιορίσω την βλάβη, δηλαδή αν εγώ προσβληθώ και μετά κάθομαι στο σπίτι μου και περιμένω πότε θα φτάσω να έχω αναπνευστικά ανεπάρκεια για να πάρω τηλέφωνο που δεν θα μπορώ να μιλήσω ούτε στο τηλέφωνο, να έρθουν να με πάρουν, να με πάνε στο νοσοκομείο να με διασωληνώσουν. Μετά η κατάσταση είναι λίγο βαριά και δεν ανατρέπεται. Ναι, πάντως κύριε καθηγητά, συγγνώμη που σας διακόπτω, τουλάχιστον για τον πρώτο 1-1,5 μήνα δεν ξέρω αν έφταιγε ότι υπήρχε έλλειψη αντιδραστήρια που λέτε εσείς ειδικοί. Οι οδηγίες στο ΙΟΔΗ ήταν αυτές, έτσι. Μία 41χρονη στην Καστοριά, σύμφωνα με όσα καταγγέλουν συγγενείς της, έτσι έφυγε από τη ζωή. Κοιτάξτε, μπορούσε αυτή η κυρία, δεν είναι μόνο το αντιδραστήριο. Το αντιδραστήριο είναι μου βάζετε μια άλλη πολυπλοκότητα, την οποία αν έχουμε χρόνο θα σας το απαντήσω, εφόσον μπορώ, όσο μπορώ μάλλον. Θέλω αυτό να πω σε... γενικότερα, επειδή ο χρόνος ενός δελτίου πιέζει και το γνωρίζετε πολύ καλά, ότι αποτελεί ερώτημα, νεκροψίες λέτε για να δείτε οι επιστήμονες πώς λειτουργεί ο κορονοϊός, δεν γίνονται. Πολλή κουβέντα γίνεται για τα τεστ αντισωμάτων. Κάναμε μέχρι πριν τρεις εβδομάδες πολλή κουβέντα για το αν ήταν σωστή και η στρατηγική των τεστ. Ο κύριος Τσιόδρας έλεγε τα αντίθετα από αυτά που έλεγε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Οπότε το ερώτημα είναι, εδώ στην Ελλάδα, εικόνα για τον κορονοϊό, κανονική εικόνα, θνητότητας, εξάπλωσης κτλ. Έχουμε? Ακούστε να δείτε. Κάποια γενική έχουμε. Αυτό όμως που εγώ θα ήθελα να σας βάλω σαν τροφή σκέψης είναι ότι ούτως ή άλλως θα έπρεπε να οργανωθούμε, γιατί τέτοιους λοιμούς τους περιμένουμε στον κόσμο. Ναι. Δεν θα είναι ο πρώτος και δεν θα είναι ο τελευταίος. Αυτό λοιπόν που θωρακίζει τον κόσμο είναι όχι να κατεβάζουμε τα ρολά σε όλο το κράτος, αλλά να μπορούμε να περιορίζουμε τις ευπαθείς ομάδες για να τις προστατεύουμε. Μόνο τις ευπαθείς. Οι άλλοι να δουλεύουν, να μην καταστρεφόμαστε. Ναι. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται να υπάρχει δομημένη πρωτοβάθμια, κάτι που στην Ελλάδα δεν το κάναμε ποτέ. Και αυτό ήταν το πρόβλημα της χώρας, που αναγκαστικά θα κάναμε τα αυστηρά μέτρα ούτως ή άλλως. Αλλά από τη στιγμή που δεν γίνεται η πρωτοβάθμια, είναι πολύ δύσκολο και να βγούμε από τα αυστηρά.
Άρα λοιπόν εγώ, αν μου έπεφτε λόγος, θα ξεκινούσα με πολύ γρήγορη διαδικασία να κάνω συμβάσεις με πρωτοβάθμιους γιατρούς. Το κόστος για τον πρώτο μήνα δεν είναι πάνω από 20 εκατομμύρια. Δηλαδή είναι τα χρήματα που δόθηκαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Δηλαδή έχουμε την ικανότητα, γιατί η υγεία είναι τζάμπα. Την ασθένεια πληρώνουμε. Βέβαια, άρα λοιπόν βέβαια. Θα μπορούσαμε να το στήσουμε και το Σεπτέμβριο να είμαστε έτοιμοι, ώστε να έχουμε τι. Να έχουμε έναν γιατρό ανά 1.500 κατοίκους που τους προσέχει. Είναι 500 οικογένειες, περισσότεροι θα είναι υγιείς. Θα έχουμε ένα σύστημα βοήθεια στο σπίτι, ώστε τον ηλικιωμένο που θα τον μαντρώσω αναγκαστικά για να τον προστατέψω. Mm-hmm. Θα πρέπει αυτός, αν δεν έχει παιδιά, δεν έχει οικείους να τον φροντίσουν και δεν έχει οικονομική άνεση να πάρει, ας πούμε, 5 παραδουλεύτρες, θα πρέπει να πάει βοήθεια στο σπίτι από τον Δήμο ή την κοινότητά του για να τον καθαρίσει, για να τον κλείνει, να πάει τα φάρμακα, τα τρόφιμα. Μάλιστα. Θα πρέπει να πάει ο γιατρός να τον εξετάσει, να μην τον αφήσει να φτάσει σε κατάσταση που να μην μπορεί να γυρίσει στο φυσιολογικό. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν είναι τα ανθρώπινα μέτρα, αυτά είναι που μας κάνουν κοινωνία, αυτά είναι που δεν κατεβάζουμε τα ρολά και αυτά επί της ουσίας είναι η μοναδική πραγματική ελπίδα που έχουμε. Προφανέστατα είναι εξαιρετικό και ελπίδα να βρεθεί το φάρμακο και εμβόλιο και οτιδήποτε, όλα αυτά προφανώς τα θέλουμε. Αλλά άμα έχεις ισχυρό κοινωνικό κράτος, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Εκεί είναι όλο το παιχνίδι. Μάλιστα. Η βιασύνη μας θα κερδιθεί στο να στηθεί γρήγορα και σωστά μια πρωτοβάθμια. Γιατί πλέον ξέρουμε ότι είναι η μόνη μας λύση, η μόνη θωράκιση της χώρας απέναντι σε υγειονομικές εισβολές. Δεν είναι τα αστυνομικά. Είναι τα υγειονομικά μέτρα η λύση μας. Κύριε Κούβελα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και για όσα διαφωτιστικά και ενδιαφέροντα μας είπατε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.